Στο αμέσω επόμενο χρονικό διάστημα, αναμένεται από τον Δήμο τη Καλαμάτα να ανοίξει η συζήτηση που έχει να κάνει με την αξιοποίηση χώρων του στρατοπέδου και όχι με την κατάργησή του. Γι' αυτό το θέμα, έχω συζητήσει δύο φορέ με τον Υπουργό στο γραφείο του στην Αθήνα και την τελευταία επίσκεψη που έκανε στην πόλη μα, στην 120η Εκπαιδεύσεω Αέρα, συζητήσαμε και το ανέφερε και στην ομιλία του ότι έχει μιλήσει με τον Δήμαρχο. Πραγματικά το έχουμε συζητήσει, έχουμε μιλήσει αναλυτικά γι' αυτό, έχουμε πει. Ότι έχει ζητήσει μάλλον ο Υπουργό να του δώσουμε μια ολοκληρωμένη μελέτη αξιοποίηση, όχι κατάργηση του στρατοπέδου. Να διευκρινίζουμε τα πράγματα. Δεν συζητάμε να καταργηθεί αυτή η μονάδα επιστράτηση υπ που υπάρχει στην περιοχή μα, αλλά ενδεχομένω να αξιοποιηθεί μέρο τη περιουσία του, του στρατοπέδου. Να αξιοποιηθεί μάλλον μέρο από το στρατόπεδο. Μιλάμε λοιπόν για συνεργασία χωρί το ένα να κυρώνει το άλλο. Είναι μια πρόταση είναι μια ζήτηση που προφανώς θα ανοίξει κάποια στιγμή στο σύντομο μέλλον, θα ανοίξει ε, και θα δούμε πώς ακριβώς τι θα πρέπει να διεκδικήσουμε. Ο Δήμος Καλαμάτας μπορούμε να διεκδικήσουμε και να αποκτήσουμε χώρους δηλαδή, που να εξυπηρετούν ανάγκες πολιτιστικές, αθλητικές. Διάφορα στον Υπουργό μάλιστα είχα πει ότι η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει ενδεχομένω να μεταφερθεί εκεί η αστυνομική διεύθυνση, ίσω και η πυροσβεστική να μην χρειάζεται να φτιάξει δικό της κτίριο. Έχουμε συζητήσει διάφορα. Είναι μια ζήτηση λοιπόν που έχει ανοίξει και θα το εξετάσουμε και στο επόμενο διάστημα τι ακριβώς πώ θα την εξειδικεύσουμε μάλλον αυτή.